Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου της τομεακής οργάνωσης Λέσβου για το 49ο φεστιβάλ Νέο Διηγητή. Το λόγο έχει ο σύντροφος Λάμπρος Μαστρόγαλος. Αρχικά θα θέλουμε να ξεκινήσουμε εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες, καθώς και την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες που είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στη λάσπη. Δυστυχώς, γινόμαστε για άλλη μια φορά θεατές της επιλεκτικής ανικανότητας του κράτους να προστατεύσει τις ζωές και τις περιουσίες του λαού, όπως και το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας. Πριν τις πλημμύρες και τις ανυπολόγιστες καταστροφές που προκάλεσαν, η χώρα κεγόταν από άκρη σ' άκρη για ακόμα ένα καλοκαίρι. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη από τον Εύρο ως τη Ρόδο. Ζωές χάθηκαν, ζωές κάηκαν, δάσεις και περιουσίες αφανίστηκαν. Κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι η πολιτική που βάζει στο επίκεντρο του κέρδους και ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις αλλά και οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές. Η πολιτική δηλαδή που τα μέτρα πρόληψης των φυσικών καταστροφών, τα έργα για αντιπυρική, αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία τα θεωρεί κόστος. Όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση κάθε φορά να τα χρεώσει όλα στην κλιματική αλλαγή και τα πρωτοφανή φαινόμενα, οι ευθύνες της δεν μπορούν να κρυφτούν. Το μόνο που κάνει είναι να στέλνει μήνυμα στον κόσμο να φύγει από το σπίτι ή να ανέβει στην ταράτσα του για να σωθεί. Και να στέλνει τα ΜΑΤ να καταστήλουν ακόμα και τους πλημμυροπαθείς ή τους πυρόπληκτους που διεκδικούν το δίκιο τους. Το ίδιο κράτος βέβαια είναι ικανότατο και ταχύτατο στο να υλοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική, όπως το να θεσπίζει 13 ώρες εργασίας την ημέρα και δουλειά μέχρι τα 74, να επιτρέπει τους πληστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματος σε λαϊκές οικογένειες, να εμπλέκει τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, που περιλαμβάνουν και την κατασκευή πολεμικών βάσεων στα νησιά του Αιγαίου. Καμιά τέτοια πρεμούρα δεν βλέπουμε για να λυθεί επιτέλους το σοβαρό πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Για να πάρθουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια για να σταματήσουμε πια να ζούμε με τα επιδόματα. Όμως, ακόμα και μέσα σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές, βλέπουμε πως υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα βρίσκεται μέσα στο τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που δείχνει ο λαός, συγκεντρώνοντας και στέλνοντας στη Θεσσαλία μέσα από τα συνδικάτα τόνους υλικής βοήθειας, την ώρα που οι Δήμοι καλούν να σταματήσει η αλληλεγγύη γιατί δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Βρίσκεται στους εθελοντές, τα μέλη των συνδικάτων, αλλά και της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, που είναι από τους πρώτους που συνέδραμαν και συνδράμουν ακούραστα ακόμα και τώρα, την ώρα που το κράτος έχει παρατήσει το λαό στο έλεος της λάσπης και της βρωμιάς. Βρίσκεται στις μάχες που έδωσε και πάλι ο λαός για να σώσει ζωές και σπίτια από τις φλόγες. Καθημερινά λοιπόν επιβεβαιώνεται πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Μέσα στη μαυρίλα των όσων ζούμε καθημερινά, αυτό που έλαμψε ήταν η δύναμη που έχουμε οι πολλοί για να αλλάξουν τα πράγματα. Με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή. Αυτή η δύναμη, μαζί με τους στίχους του μεγάλου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, εμπνέουν και το σύνθημα του 49ου φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Με το ΚΚΕ για το σοσιαλισμό, για να γίνουν τα σκοτάδια λάμψη. Το φεστιβάλ μας φιλοδοξούμε να είναι ο πρώτος σταθμός συνάντηση της νεολαίας του νησιού για μια ακόμη πιο αγωνιστική χρονιά. Έχουμε παρακαταθήκη τους αγώνες που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη. Για να μην συνηθίσουμε το θάνατο στις ακτές μας. Για να προστατευτεί ο λαός από την ακρίβεια. Για να σωθούν τα λαϊκά σπίτια από τις τράπεζες και τα φαντς. Έχουμε παρακαταθήκη επίσης τη μεγάλη άνοδο του ΚΚΕ στις εκλογές και την επανεκλογή κομμουνιστή βουλευτή στη Λέσβο, που τώρα πρέπει να μεταφραστεί και σε δυνάμωμα των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης παντού, για μια πιο ισχυρή 100% μαχητική αντιπολίτευση στα σχέδια της κυβέρνησης. Προχωράμε λοιπόν μπροστά με αισιοδοξία για τους νέους αγώνες που έρχονται. Πιστεύουμε πως σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα από αυτή τη ζωή που μας επιβάλλει το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, χτίζοντας έναν κόσμο όπου θα κυριαρχεί η ζωή και όχι ο θάνατος και η μαυρίλα. Αυτός ο κόσμος, ο σοσιαλισμός, θα έρθει με τη νέα γενιά, να είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Στο δρόμο λοιπόν της σύγκρουσης με το σάπιο και το παλιό, καλούμε κάθε μαθητή, κάθε φοιτητή, κάθε σπουδαστή, κάθε νέο εργαζόμενο, κάθε γυναίκα να βαδίσουμε μαζί,
μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ για να γίνουν επιτέλους τα σκοτάδια λάμψη. Ας συναντηθούμε λοιπόν στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Οι εκδηλώσεις μας στη Μυτιλίνη θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Αγίας Ειρήνης, που ένα χρόνο μετά θα ζωντανέψει ξανά. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα ξεκινήσει στις 7.30 με συζήτηση με τίτλο «Τα προβλήματα της νεολαίας του νησιού, πόσο τοπικά είναι», με ομιλητή τον Δημήτρη Εφταθίου, γραμματέα του Τομεακού Συμβουλίου της ΚΝΕ, και παρεμβάσεις από την Αγλαία Κυρίτση, υποψήφια Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, και την Νίκη Τσιριγότη, υποψήφια Δήμαρχο Μυτιλίνης με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Περιφερειακού Ψηφοδελτίου της Λαϊκής Συσπήρωσης. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 8.30 με αφιέρωμα στην Κατερίνα Γόγου από την πολιτισμική ομάδα του Εργατικού Κέντρου Λέσβου. Στις 9.30 θα ακολουθήσει ροκ συναυλία με τους Μάγμα. Στις 11 παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι με το συγκρότημα του Κώστα Καλδέλη. Το πρόγραμμα του Σαββάτου 16 Σεπτέμβρη έχει ως εξής. Στις 8 πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Θέμη Γκιόνι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στις 9.30 συναυλία με του Swap Blues Cara One Man Band. Στις 10 μεγάλη συναυλία με τον Δημήτρη Μιστακίδη. Και τις δύο μέρες του φεστιβάλ θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο της σύγχρονης εποχής, καθώς και το λογοτεχνικό περιοδικό Βόρεια-Βόρειο-Ανατολικά με έδρα τη Μυτιλίνη. Θα λειτουργήσει επίσης και γωνιά του κόκκινου αερόστατου με δραστηριότητες για τις μικρότερες ηλικίες και τους μικρούς μας φίλους. Στο χώρο του φεστιβάλ θα υπάρχει έκθεση με θέμα το ΚΚΕ και την ΚΝΕ στο κόκκινο νησί. Τέλος, δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στους πληγέντες από τις πλημμύρες, θα γίνεται και τις δύο μέρες στο χώρο του φεστιβάλ συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.